της ομάδος, την τελευταία ήταν της ομάδος, είναι ευχαριστημένο σήμερα από την εικόνα που είχε ο Ιγέντου. Después de la última derrota que ha conseguido nuestro equipo, ¿está satisfecho hoy por el resultado? Sí. Hoje tínhamos que fazer um jogo sério, um jogo seguro, e foi isso que fizemos. Marcamos três golos, podemos ter marcado mais dois ou três, mas em termos gerais estou satisfeito. Conseguimos hoje 11 pontos de diferença para o segundo, isso é prova da nossa qualidade, da nossa consistência como equipa. E agora é esperar pelo próximo jogo, preparar bem o próximo jogo para podermos oferecer aos nossos adeptos a tão desejada liga. Quantos pontos de diferença? 11. Σήμερα αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν ένα παιχνίδι σοβαρό, ένα παιχνίδι σίγουρο και αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Καταφέραμε να βάλουμε 3 γκολ. Είχαμε την ευκαιρία για να βάλουμε πολύ περισσότερα. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Έχουμε αυξήσει τη διαφορά μας από τον δεύτερο στους 11 βαθμούς. Είμαστε λοιπόν πολύ ικανοποιημένοι και ανυπομονούμε να έρθει η Κυριακή για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους φιλάθλους μας τη χαρά της κατάκτησης του τίτλου. Μετά το μάτς με τον Απόλλωνα, είδαμε ότι και σήμερα χρησιμοποίησε μαζί τον Βενίτες με τον Χάρα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο απαιτητικός ο Ολυμπιακός για την αντίθετη του περιοχή. Αλλά μοιάζει να ευεργετεί και τον Χάρα γιατί τον βοηθάει να φτάσει πιο εύκολα στον γκολ. Το έκανε και με τον Απόλλωνα για σήμερα. Αν σκοπεύει να συνεχίσει να δίνει ευκαιρίες ο Μπενίτες και αν είναι η συνύπαρξή του κάτι που τον βάζει σε σκέψη και για την επόμενη σεζόν. Después del partido contra el Apolón, hemos visto que ha puesto por segunda vez seguida Benítez con Jara jugando juntos. Eso ha beneficiado nuestro juego, nuestro equipo, y también ha beneficiado a Jara porque le ayuda a llegar más fácil al gol. Lo ha conseguido contra el Apolón y lo consiguió también hoy. Si piensa seguir jugando con estos dos juntos y si estos resultados le hacen pensar en la siguiente temporada también sobre ellos. Si piensa dar más oportunidades a Benítez. Depende. Normalmente, quando fazemos alterações porque sentimos necessidade de melhorar alguma coisa. Com o trabalho, só com o tempo de trabalho é que conseguimos ligar os jogadores. Neste momento, hoje fiquei satisfeito com o rendimento deles. Είναι λογικό όταν κάνεις κάποιες αλλαγές να τις κάνεις γιατί περιμένεις να δεις κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει από τότε που ήρθε, να κάνει διάφορες αλλαγές για να δοκιμάζει τον τρόπο για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σήμερα είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των δύο αυτών παιχτών και θα δει αν στο επόμενο παιχνίδι θα επαναλάβει το ίδιο. Κάποια άλλη ερώτηση?